τόσα χρόνια τώρα είσαι στο κουρμπέτι και γίνεται να έχεις άγχος πριν από μια live εμφάνιση. Πάντα έχω άγχος και τρακ. Πάντα. Πότε πιο λίγο, πότε πιο πολύ. Σαμών Sundays 90s Live και θέλω να μου πεις λίγο για το τι θα δούμε, τι θα κάνεις σήμερα εδώ, πώς το νιώθεις, πώς το έχεις φανταστεί. Κοίταξε, βγαίνω μια διπλοτούμπα, κάνω αυτό το... θα δείτε απ' όλα, ναι, χορεύω. Τελικά τα 90s συγκριτικά με σήμερα ήταν καλύτερα ή είναι λίγο έτσι μύθος? Κοίταξε, ήταν γενικά τότε καλύτερα τα πράγματα, σε γενικό επίπεδο, όχι μόνο το ήχο του τραγουδιού και... Ήταν γενικά και η νύχτα και η μέρα βέβαια, όλες οι δουλειές άνθιζαν. Η δουλειά μας ειδικά ήταν 7 ημέρες τη βδομάδα. Εμένα μου λείπει, το έχω ξαναπεί, από την εποχή μας λίγο το λαϊκό. Έχει... Βέβαια νομίζω ότι θα επιστρέψει, θα ξαναέρθει. Έκανες επιλογή να φύγεις από την Αθήνα, να πας να μείνεις στα πανέμορφα Βίλια που τα αγαπώ πάρα πολύ. Φλέρταρα με την ιδέα πάρα πολλά χρόνια. Άλλωστε ξέρεις εσύ, τα ξέρεις τα Βίλια, είναι πολύ κοντά. Σε 50 λεπτά είμαστε Αθήνα. Αν θέλεις να είσαι μες στα πράγματα και αν θέλεις να κάνεις πράγματα, νομίζω ότι βρίσκεις τους τρόπους. Και άλλωστε δεν είναι και μακριά. Έκανες, πιστεύεις, κάποιο λάθος κομβικό σε κάποιο σημείο της καριέρας? Είχα πρόταση κάποια στιγμή από πολύ μεγάλη εταιρεία. Τρία ραντεβού μέσα σε 10 μέρες. Έδειχνε αυτή η εταιρεία ότι με θέλει πάρα πολύ. Υπήρχαν, ξέρεις, προοπτικές και τελικά δεν υπέγραψα. Με τον σύντροφό σου ήσασταν, γνωριζόσασταν πριν μπεις στον χώρο του τραγουδίου και μετά από χρόνια ξαναγνωριστήκατε, ξαναβρεθήκατε? Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Πριν μπω καν στο τραγούδι, πριν μπω καν στη δουλειά. Δεν έχετε παντρευτεί έτσι, καλά, δεν θυμάμαι. Έχετε παντρευτεί. Α, γιατί δεν το κάπου διάβασα. Πότε έχει γίνει τώρα αυτό? Πρόσφατα είναι, ναι. Ούτε χρόνος. Θέλω να μου πεις για μια από τις δύσκολες στιγμές σου. Αυτό λίγο με ένα σκυλί που κάτι έγινε και... Με δάγκωσε στο πρόσωπο. Και αυτό είναι πριν πολλά χρόνια, όλα καλά όμως. Να, από εδώ λείπει ένα κομματάκι δέρματος. Αλλά δεν φαίνεται τίποτα, θέλω να σου πω βέβαια. Εντάξει, τη γλίτωσα φτηνά. Έφταιγα εγώ. Πήγα και το ευνηδίασα, πήγα πολύ κοντά, του τρόμαξε. Και αντί να με σπρώξει, όπως σπρώχνω...